σταματήσει άλλους 434. Το κλίμα και την περιραίουσα ατμόσφαιρα στο Παρίσι. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας, είναι όμως και γεωπολιτικός αναλυτής και κατοικεί μόνιμα στη γαλλική πρωτεύουσα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Και καλησπέρα σας, να πούμε ότι από το Δεκέμβριο του 19 πρωτακούσαμε τον πρόεδρο των Μακρόν να κάνει λόγο για, όπως τον αποκάλυψα, σε παρίτσις τέρμς. Δηλαδή αυτόν τον αυτονομισμό και μπήκε αυτό σε παρατίσμα. Τα γαλλικά μου δεν είναι τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά όμως η όλη ιστορία είναι ότι ακριβώς ο πρόεδρος έβαλε αυτόν τον όρο κυρίως για να καταδείξει ότι υπάρχει το πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό η ανοχή του γαλλικού κράτους και της δημοκρατίας και ειδικά του πρόεδρου Μακρόν ήταν μεγάλη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση πάντοτε η ανάλυση έλεγε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είναι μεμονωμένα με ψυχιατρικές αντιδράσεις. Όμως αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να αλλάξει τη θέση του και να φτιάξει έναν νόμο, ίσως από τον πιο σκληρό νόμο που μπορούσε κανείς να φανταστεί για τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος νόμος τι λέει με απλά λόγια? Ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τις Ισλαμικές σπουδές θα περνάει πια από το γαλλικό κράτος. Δεν θα μπορούν οι ξένες χώρες να χρηματοδοτούν οποιασδήποτε, όχι μόνο οργανώσεις, αλλά και πολιτιστικά κέντρα Ισλαμικών σπουδών, ακόμη και οι σπουδές που μπορεί να έχει κάποιος, οι ιδιαίτερες σπουδές ή στα Ισλαμικά σχολεία, ακόμη και αυτά θα πρέπει να ελέγχονται από το γαλλικό κράτος. Τα δε παιδιά από 3 χρονών θα είναι υποχρεωμένα να πάνε στο σχολείο, υποχρεωμένα, για να μάθουν ακριβώς τι είναι το κοσμικό κράτος, τι είναι ο διαφωτισμός και τι ακριβώς είναι οι βασικές αρχές της δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα που εντοπίζεται, όπως είπατε και εσείς, και ουσιαστικά έχουμε τους Ισλαμιστές, τους φονταμενταλιστές, που λέμε ότι είναι τελικά κίνδυνος όχι μόνο για τη γαλλική δημοκρατία, αλλά κίνδυνος για τη δημοκρατία γενικότερα. Κοιτάξτε να δείτε, ο στόχος τους δεν είναι απλά η Γαλλία. Εδώ πέρα ο στόχος τους είναι η ίδια η δημοκρατία, ο ίδιος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Δεν θέλουν το κοσμικό κράτος, δεν θέλουν το διαφωτισμό, δεν θέλουν, αν θέλετε, τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Άρα τι θέλουν? Να δημιουργήσουν διχασμό στην κοινωνία, να δημιουργήσουν φόβο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μεγάλο κλίμα και οι άνθρωποι μεταξύ τους να κλίνονται και να φοβούνται. Αυτό δεν είναι πολύ, πολύ υγιές όταν κάποιος ζει στο Παρίσι. Άρα λοιπόν, τι μπορούμε να, πώς το αντιμετωπίσουμε εκτός από το ποινικό μέρος? Χρειάζεται μια πολιτιστική επίθεση, μια επίθεση παιδείας. Γι' αυτό και αποφάσισε με αυτό το νομοσχέδιο ο πρόεδρος Μακρόν να κατέβουν πια οι καθηγητές στα σχολεία και να ενημερώνουν ό,τι έγινε γενικότερα για όλα αυτά τα γεγονότα, να ενημερώνουν τους μαθητές ώστε να μπορεί να υπάρχει ο αντίλογος παιδείας σε οποιαδήποτε φονταμενταλιστική ή αν θέλετε ακραία θέση από τη μεριά των Ισλαμιστών. Κύριε Δαβέτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε. Γνωρίζουμε κιόλας ότι υπάρχει και αυτός ο περιορισμός. Σε λίγη ώρα δεν θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Στις 9 η ώρα σήμερα είναι όλα, όπως καταλαβαίνετε, κλειστά. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Yeah.